Κύριε Βαφιάδη, είστε ο γραμματέας του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λακωνίας. Ήρθαν την Τετάρτη τα τεστ αυτοδιαγνωστικού ελέγχου. Πείτε μας. Ναι, φτάσαν το μεσημέρι της Τετάρτης και άρχισε η πλατφόρμα να λειτουργεί από την ίδια μέρα και την επόμενη μέρα. Ξεκίνησε η διάθεσή τους. Σε πρώτη φάση αυτή την εβδομάδα στους καθηγητές του Λυκείου και στους μαθητές του Λυκείου που θα τα χρειαστούν για την εβδομάδα που μας έρχεται και με την προοπτική την επόμενη εβδομάδα να ξεκινήσει η διάθεσή τους σε εργαζόμενους στον κλάδο του λιανομπορίου, της εστίασης που θα τα χρειαστούν σίγουρα. Υπάρχει προσέλευση αυτές τις πρώτες μέρες. Υπάρχει προσέλευση τις πρώτες μέρες και από γονείς παιδιών και από καθηγητές. Σκοπός είναι να διατίθενται 2 τεστ την εβδομάδα, με την προοπτική να γίνεται ένα τη Δευτέρα, την Κυριακή το βράδυ για τη Δευτέρα και ένα για την Πέμπτη. Και ευελπιστούμε την εβδομάδα που μας έρχεται, την καινούργια, να μπορούμε να χορηγούμε και τα 2 μαζί για όλη την εβδομάδα και όχι ένα-ένα όπως γίνεται τώρα. Για να είναι και πιο εύκολο, αλλά και πιο ασφαλές και για μας, αλλά και πιο εύκολο και για τον κόσμο. Οι δικές σας ενέργειες, οι ενέργειες των φαρμακοποιών ώστε να εξυπηρετηθούν οι συμπολίτες μας, ποιες είναι? Προσπαθούμε να κρατάμε όσο δυνατόν τη δυνατότερη, την καλύτερη λειτουργία δεδομένων των δυσκολιών που προκύπτουν. Υπάρχει κόσμος ο οποίος ταυτόχρονα θα θέλει να πάρει τα φάρμακά του, υπάρχει κόσμος ο οποίος ταυτόχρονα θα θέλει να πάρει την πίεση κτλ. Το καλύτερο θα ήταν να ήταν συσκευασίες οι οποίες να είναι έτοιμες, ατομικές, κατευθείαν έτοιμες για διάθεση στο κοινό και όχι να χρειάζεται, όπως κάνουμε τώρα, να παίρνουμε ένα-ένα από τα εξαρτήματα της κάθε συσκευασίας. Να μας δείξετε. Ναι. Άρα δεν είναι self-test, κύριε Βαφιάδη. Είναι rapid test. Είναι rapid test τα οποία αποφασίστηκε να χρησιμοποιούνται σαν self-test από το σπίτι, σε προσωπικό χώρο. Το οποίο δεν το καθιστά και πολύ εύκολο. Είναι μια διαδικασία στην οποία πρέπει να βγάζουμε το κάθε εξάρτημα ξεχωριστά. Ναι. Το δοκιμαστικό σωλήνα, το βαμβακοφόρο στη λεό, την πλακέτα και να τα συσκευάζουμε εμείς με όσο δυνατόν περισσότερο ασφαλή τρόπο μπορούμε για να τα δίνουμε. Ευελπιστούμε, είναι ανάγκη οπωσδήποτε να έρθουν συσκευασμένες οι συσκευασίες ατομικές. Έτοιμες. Υπάρχουν οδηγίες για εσάς και για τους προσερχόμενους. Χορηγούνται οδηγίες, βέβαια. Ναι. Και για το πώς χρησιμοποιούνται, αλλά και για το πώς θα καταχωρηθεί το τεστ, το αποτέλεσμα του τεστ μετά, είτε είναι θετικό είτε είναι αρνητικό, ώστε να λειτουργήσει ανάλογα αυτός που θα το κάνει. Τι σας ρωτάνε οι συμπολίτες μας? Τι χρήση είναι το βασικότερο, είναι ο τρόπος χρήσης. Η βασικότερη ερώτηση είναι ποιο από τα 2 χρησιμοποιείται, ή το τεστ του σάλιου ή το τεστ της ειρηνικής κοιλότητας. Και εκεί απαντάμε ότι μέχρι τώρα έχουμε στη διάθεσή μας το τεστ της ειρηνικής κοιλότητας, το οποίο γεγονός είναι ότι προσφέρει με μεγαλύτερη ακρίβεια, αλλά όμως δεν είναι προορισμένο για στην ουσία για προσωπική χρήση. Δεν ξέρω κατά πόσον είναι εύκολο να χρησιμοποιηθεί από μη επαγγελματία υγείας. Η διαδικασία της λήψης του ειρηνικού επιχρήσματος δεν είναι τόσο απλή διαδικασία, ώστε να είναι κατανοητή και εύκολη από όλους. Θα έπρεπε δηλαδή οι επαγγελματίες υγείας να κάνουν τα συγκεκριμένα... Σε ειδικό, βέβαια, εννοείται όχι καμία σχέση με το χώρο του φαρμακείου, όπου είναι ένας ανοιχτός χώρος όπου ταυτόχρονα επιτελούνται πολλές και διαφορετικές εργασίες και λειτουργίες, σε χώρους συγκεκριμένους, με ειδικούς εργαζόμενους αυτό, πολύ περισσότερους, σε μεγάλη κλίμακα και βέβαια πολύ νωρίτερα από τώρα, για να μπορεί να γίνει μια πιο σωστή επιδημιολογικά δουλειά.